Η έλεγχη είναι σαρωτική, είναι συνεχής και είναι πάρα πολύ. Πόσο μάλλον στα μέσα μαζική μεταφορά, όπω είδαμε και στο βίντεο που προηγήθηκε και όπω βλέπουμε καθημερινά από τα ρεπορτάζ του Open που αναδεικνύουν το συγκεκριμένο ζήτημα. Το θέμα δεν είναι πάντα ο κόσμο που δεν φοράει μάσκα, καθώ η πλειοψηφία των πολιτών φορούν μάσκα πλην θλιβερών εξαιρέσεων, αλλά τα ελάχιστα λεωφορεία που πραγματοποιούν πολύ αραιά δρομολόγια, οπότε ο κόσμος στηβάζεται μέσα σε ένα λεωφορείο. Από εκεί και πέρα οι έλεγχοι της αστυνομίας εστιάζουν στη χρήση μάσκας, αλλά και στην τήρηση του ωραρίου των καταστημάτων. Χθες Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν 44.107 έλεγχοι σε όλη στην επικράτεια. Σε αυτούς τους ελέγχους βεβαιώθηκαν 14 παραβάσεις για κανόνες ε, λειτουργίας καταστημάτων που αφορούν το ωράριο, την απόσταση των τραπεζοκαθισμάτων και τη χρήση μάσκας από το προσωπικό. Ενώ έχουμε και κάποια συνολικά στοιχεία από την ελληνική αστυνομία. Από τις αρχές Αυγούστου επιβλήθηκαν 254 Πρόστιμα για μη χρήση μάσκας και μη τήρησης αποστάσεων. Από την αρχή Τη ισχύω των μέτρων έχουν βεβαιωθεί 18.142 παραβάσει αφορούν πρόστιμα των 150 και των 300 ευρώ.